got you, Tamagotchi. I run this shit like who can stop me. Σπέρα. Καλή εβδομάδα. Κάνετε. Εδώ είμαστε παρέα. Τώρα θα τα κάνω όλα. Γιατί εδώ πέρα για να βγάλεις το μεροκάματο πρέπει να κάνεις τα πάντα. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε παρέα. Χορεύω κιόλας, άμα θέλετε. Δυνάμωσε το λίγο. I sold my soul to a new Manati for a white chick and a new Ferrari. JK, I am Hartley, the type to sell my soul. Είμαστε παρέα και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Έχω μια εξαιρετική μπάντα σε πολύ πολύ λίγο, Glass Rebel. Μπορώ να καθίσω, μου επιτρέπετε έτσι. Ευχαριστώ. Θα το κάνω έτσι με πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παρέα είμαστε και σήμερα και καθημερινά στις 4 η ώρα εδώ στο Loca Report. Φυσικά έχω πάρα πολλές συνεντεύξεις. Φυσικά έχουν έρθει τα παιδιά, έχουν έρθει με το βινήλιο. Τώρα, βινήλιο, θα μου πείτε αυτή την περίοδο και όμως παιδιά έχει επιστρέψει το βινήλιο. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Θα τα πούμε όλα στην πορεία με τα παιδιά. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς. Βασικά για την ακρίβεια έχω εκβιάσει διπλές προσκλήσεις για εσάς, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας εδώ πέρα και πάμε λίγο στα social media μας. Πάμε λίγο στα social του MAD TV. Πάμε στην Dua Lipa. Έχουμε τη φωτογραφία από το Instagram. Να την πετάξουμε, αγαπημένη μου, αστεροπή. Τέλεια, θέλω να τη βλέπω λοιπόν και εγώ. Όπου η Dua Lipa φέρεται και είναι εδώ υπέρ των προσφύγων. Είναι η διάσημη αυτή τραγουδίστρια, παιδιά, η οποία ως κόρη μεταναστών από το Κόσοβο μιλά για τους πρόσφυγες και φυσικά τους στηρίζει και όλα αυτά σε συνέντευξη που έδωσε στο CNN. Μίλησε για την καριέρα της, μίλησε για τη μουσική, αλλά και φυσικά και για το τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Η Dua Lipa, η οποία πραγματικά έχει κερδίσει τις καρδιές όλων, και όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, πανευρωπαϊκά, αλλά και παγκόσμια. Δεν συμφωνεί η Dua Lipa με το Brexit. Προς το παρόν, κάτι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα με την Τερέζα Μέι. Τώρα, δεν θέλω να μπω μέσα σε αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι, όπως είπε και η ίδια, ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, η Dua Lipa τώρα, η Τερέζα Μέι το είπε αυτό. Τώρα πάμε στην Dua Lipa, η οποία είπε ότι έζησε... τρόμαξα. Είναι η οποία νιώθει πάρα πολύ τυχερή, η οποία έζησε εκείνη την εποχή στην Αγγλία. Και μπόρεσε και κατάφερε να ακολουθήσει το όνειρό της και φυσικά να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικό. Τι δεν άκουσα τώρα, γιατί κάνει και διακοπές στο ακουστικό μου, γιατί μου μιλάνε και παράλληλα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μου το ξαναπείτε αν θέλετε. Παρ' όλα αυτά, όμως, η Dua Lipa όντως έχει κατακτήσει τις καρδιές μας. Λίγο, να ξέρετε, έχουμε μπει στη διαδικασία και έχουμε ανοίξει. Έχουμε διευρύνει τους οριζοντές μας με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μετανάστες και έχουν πάει σε άλλες χώρες και έχουν κάνει επιτυχία, έχουν κάνει καριέρα. Και όταν συμβαίνει, ξέρεις, γιατί εδώ στην Ελλάδα συνειδητοποιήσαμε και έχουμε δει πολύ ότι ήταν έτσι λίγο ταμπού να είναι οι άνθρωποι από κάποια άλλη χώρα. Εδώ είμαστε, δώστε μου ένα δευτερόλεπτάκι, γιατί πρέπει να φτιάξω και τα υπόλοιπα. Δεν ακούω παρόλα αυτά. Αν θέλετε, μπορείτε να μου μιλήσετε. Εντάξει, τέλεια, ακούω φανταστικά. Οπότε, έτσι με την Dua Lipa και με όλους τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό, αυτό κάπως έχει λίγο απενοχοποιηθεί. Είπε ότι τα νέα παιδιά μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν καλά, το θυμάμαι. Και ότι αυτό, ναι, και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό γενικώς. Βλέπουμε την Dua Lipa και βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες που παίρνουν θέση σε αυτό και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει. Και δίνουν και δύναμη σε αυτά τα παιδιά και δίνουν και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά την Παρασκευή που είχαμε έτσι και ένα θέμα με το trafficking και όλο αυτό μας εξηγούσε εδώ πέρα η υπεύθυνη ότι έχει να κάνει και με τους μετανάστες οι οποίοι, και τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα και έχει αυξηθεί το θέμα του trafficking. Οπότε όσο περισσότερο βγαίνει ο κόσμος, όσο περισσότερο μιλάει, όσο περισσότερο γενικώς επικοινωνείται αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν όνειρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν φιλοδοξίες, έχουν προσδοκίες, θέλουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να εξελιχθούν όπως θέλουμε όλοι μας. Απλά είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στη δική τους τη χώρα αυτό, διότι εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.
Αυτό ήταν. Φυσικά αναφέρομαι στο Ρίο Γερβόη, γιατί μίλησα για την Παρασκευή που είχαμε τη συνέντευξη εδώ πέρα. Για το Ρίο Γερβόη, το οποίο έγινε την Κυριακή και πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί ύψωσατε όλοι εσείς την δική σας τη φωνή. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να ξεφύγουμε από αυτό. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Μην πάτε πουθενά. Σας θέλω όλους εδώ στην παρέα μου. Πριν φύγω για το υπέροχο αυτό σύντομο break, εδώ έχω την αγαπημένη. Έχω την αγαπημένη μου παλέτα εδώ από Fantasy Makers από Wet n Wild. Δύο αγαπημένες παλέτες για την ακρίβεια Fantasy Makers από Wet n Wild. Αγγελική, πρόσχημη σκοτωθείς. Τη βλέπω από πίσω, πήγε να φάει μια σαβούρδα. Εδώ δεν τη φάγαμε εμείς, θα τη φάει η Αγγελική στο ίσωμα. Λοιπόν, Wet n Wild και σκιές είναι ό,τι πρέπει για. Εδώ γυαλίζει κιόλας, εντάξει, τις έχω φέρει τέλεια. Είναι ό,τι πρέπει για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, μια και είπα Χριστούγεννα, skourascosmetics.gr, μπαίνετε και κάνετε τις παραγγελίες της Wet n Wild, ακολουθείτε στα social media, ό,τι νέο τρέχει, όλες τις τάσεις τις δημιουργεί η Wet n Wild στα μακιγιάζ. Μια και μίλησα για Χριστούγεννα, έχω ζητήσει χριστουγεννιάτικα δέντρα. Δεν βλέπω κανένας να έχει δέηση να μου στείλει, αυτό ήθελα να πω τόση ώρα, προσπαθώ να βρω τη λέξη, να μου στείλει φωτογραφίες από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Δεν πειράζει, παιδιά. Εγώ πήγα και τσίμπησα φωτογραφίες από celebrities. Από celebrities, τσιφλέτσερς, όλους αυτούς, τσιφλέτσερ influencers. Έχω τσιμπήσει λοιπόν φωτογραφιούλες, θα τις δείξουμε εδώ, θα τις συζητήσουμε και θα τις σχολιάσουμε παρέα. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε από το break. Go, stay tuned, πάμε για Imagine Dragons και Natural που έρχεται αμέσως τώρα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι και μην ξεχνάτε, Glass Rebel σε πολύ πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μου. Έχουμε επιστρέψει. Τι γίνεται, πού είστε, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, παιδιά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε υπέροχη συνέντευξη σε πολύ πολύ λίγο. Θα γεμίσει πάλι αυτό εδώ το πλατό, όπως συμβαίνει όταν έρχονται μπάντες, όταν έρχονται συγκροτήματα, όταν έρχονται groups. Όταν τέλος πάντων έρχεται κόσμος που έχει κάτι να πει και κάτι να δώσει, και όταν έχει να δώσει πάρα πολύ ωραία μουσική, αυτό είναι ακόμα καλύτερο σε εσάς. Λοιπόν, σας θέλω όλους εδώ στην παρέα μου, παιδιά. Ξαναλέω ακόμα μία φορά ότι επειδή. Βλέπω ότι σιγά σιγά, δειλά, στολίζεται. Θέλω δέντρα, θέλω τζάκια στολισμένα, θέλω τζάκια αναμένα, θέλω κουπαστές στολισμένες, θέλω βεράντες στολισμένες, θέλω τέλος πάντων, θέλω φωτάκια, θέλω λαμπάκια, εντάξει. Ακόμα και χριστουγεννιάτικες σκούπες, ρε παιδί μου, εκεί που πίνετε τον καφέ σας, δεν ξέρω, whatever, όπου ό,τι έχετε, στείλτε μας κάτι. Ένα τσίκι μικρό χριστουγεννιάτικο στο Instagram, στο Mad TV, στο Facebook, σαν μήνυμα στο Mad TV, όπου θέλετε, γουστάρετε εσείς και αγαπάτε. Θα μου πεις τι είμαστε, ρε κοπέλα μου, όταν εσύ δεν έχεις στολίσει καλά το δικό σου σπίτι και το πλατό. Δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Εσείς κάνετε την αρχή, εγώ ακολουθώ. Λοιπόν, έχουμε, πάμε. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει όμως οι celebrities και έχουν στολίσει. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν στολίσει πολύ καιρό πριν, παιδιά, με την είσοδο του Νοέμβρη. Μη σας πω και στα μέσα του Οκτώβρη κάποιοι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στο σπίτι μου, παιδιά, στολίζαμε. Εκεί γύρω μετά την 28η Οκτωβρίου μπαίναμε στη διαδικασία και στολίζαμε, γιατί θέλαμε να έχουμε πάρα πολύ Χριστούγεννα. Και τώρα με πήρε και η μαμά μου τηλέφωνο και μου λέει: Βρε, παιδάκι, πότε θα έρθεις να στολίσουμε το σπίτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Όσο χρόνων και αν είσαι, είτε είσαι 5, είτε 15, είτε 35. Αυτό τα Χριστούγεννα πάντα είναι παιδί, ρε παιδί μου. Αισθάνεσαι πάντα παιδί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και συνειδητοποιείτε, θέλουμε όλοι να βλέπουμε πολύ πολύ Χριστούγεννα, το συναίσθημα αυτό να διαχέεται, καταλαβαίνετε, στο κλίμα, στον κόσμο εκεί έξω. Πάμε να δούμε λίγο με τους celebrities όμως τι έχουν κάνει. Ενώ έχουμε την πρώτη φωτογραφία, την οποία θα τη δείξουμε τώρα, και είναι από την Τζένι Μπαλατσίνου. Βλέπετε, η γυναίκα έχει, ρε παιδί μου, γούστο, έχει στυλ. Φαίνεται ξεκάθαρα και από το δέντρο της. Έχει βάλει δύο ωραιότατα περιστέρια. Έχει βάλει, βλέπω, κυριαρχεί έτσι το λευκό, αλλά και το κόκκινο. Αυτά που κρέμονται δεξιά και αριστερά δεν είναι σαν πόδια από κότες. Τι είναι? Τι? Dubs. What dubs means? Δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι τα γλυφιτζούρια, φαντάζομαι. Αυτά που κρέμονται είναι κάτι περίεργο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πάντως, αυτό ήταν το δέντρο της Τζένις Μπαλατσίνου, η οποία έκανε την αρχή και από ό,τι φαίνεται στόλισε. Ποιος είναι ο επόμενος, ποιον θέλετε να φύγω και να πάω τώρα? Να πάμε στην Δούκεσσα Νομικού, μου, η οποία στολίζει το πρώτο της δεντράκι το χριστουγεννιάτικο μαζί με το μικρό της το μπομπάκι. Καλά, φανταστικό, παιδιά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο μπορεί να είναι αυτό το δέντρο. Αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει βάλει χρωματιστά φωτάκια.
Γιατί τα χρωματιστά φωτάκια, όταν έρχεται και ένα παιδί, εγώ σαν παιδί θυμάμαι, θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε χρωματιστά φωτάκια στα δέντρα μας, στο δέντρο μας. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Στόλισε μαζί με το μικρό Σάβα. Σάβα δεν λέγεται. Ναι, Σάβα λέγεται. Στόλισε λοιπόν μαζί με το μικρό Σάβα το χριστουγεννιάτικο τη δέντρο. Είναι 3 μέτρα. 8 μέτρα. Άμα δεν έχουμε για το Σύνταγμα να πάρουμε τη δούκη σα. Ε, ναι. Ναι, είναι πολύ πιθανό να το προτείνουμε. Ναι, να το προτείνουμε, παιδιά. Εάν ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει να στολίσει, μπορεί να πάρει και τη δούκη σας ή μια ιδέα από τη δούκη σας, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τη Σύση Χριστίδου, η οποία στόλισε μαζί με τον κουμπάρο της, τον Παύλο Σταματόπουλο. Λευκό δέντρο βλέπω για τη Σύση Χριστίδου, και είναι τόσο πολλά τα λαμπάκια που φαίνεται λευκό το δέντρο. Παρ' όλα αυτά, όχι, είναι ένα λευκό δέντρο από ό,τι βλέπω για τη Σύση Χριστίδου. Είναι λίγο πιο ροκ το δέντρο της Σύσης, θα λέγαμε, έτσι, με μαύρες μπάλες. Έβλεπα χθες και στα Insta Stories της που έχει στολίσει και δίπλα στο τζάκι, έχει βάλει ένα λευκό κλαδί και έχει βάλει κάποιες μπάλες πάνω. Τι ωραία τα Χριστούγεννα και πόσο γρήγορα, παιδιά, ήρθαν τελικά, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Έχουμε και άλλο δέντρο, το οποίο έρχεται από τα εξωτερικά αυτή τη φορά, αυτό το δέντρο, και είναι της Kim Kardashian. Τώρα, είναι της Kim Kardashian αυτό το δέντρο? Τσουρούτικο μου φαίνεται. Τσουρούτικο μου φαίνεται για να είναι της Kim Kardashian αυτό το δέντρο. Και σύντσι άλλες, η Kim πάντως έχει ποζάρει με ένα δέντρο από πίσω, είναι αυτό που βλέπω. Σύντσι άλλες, η Kim στολίζει γύρω στα 6-7 δέντρα. Στην υποδοχή του σπιτιού της βάζει, ξέρω εγώ, 3. Βέβαια τώρα, δεν ξέρω, με την οικογένεια. Η Kim στολίζει δάσος, όπως είπε πάρα πολύ εύστοχα η Αστερόπη. Τώρα έτσι με την οικογένεια μπορεί να σκάνουν και ένα δεντράκι όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό, παιδιά, ιδίως στην Αμερική, προσλαμβάνουν ολόκληρα συνεργεία για να τους στολίσουν τα δέντρα, το ξέρετε, όχι τα δέντρα, για να τους στολίσουν το σπίτι. Και έρχεται λοιπόν το συνεργείο, στολίζει όλο το σπίτι έξω με φωτάκια και λαμπάκια. Υπάρχουν σε κάποιες πολιτείες που κάνουν μάλιστα και διαγωνισμό για το ποιος θα έχει το πιο φωτεινό και το πιο λαμπερό σπίτι. Να ξέρετε. Και έρχονται συνεργεία κανονικά, τα στολίζουν. Αυτά που βλέπετε δηλαδή στα Home Alone, που χθες έπαιξε η πρώτη ταινία Home Alone, που νομίζω ότι έτσι κάπως κηρύσσεται και η χριστουγεννιάτικη περίοδος, με το πρώτο Home Alone που παίζεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Έπαιξε λοιπόν χθες το Home Alone 1 με τον Macaulay Culkin. Τι γλυκό παιδάκι που ήταν τότε, τέλος πάντων. Anyway, αυτό που βλέπετε λοιπόν σε αυτές τις ταινίες με τα χριστουγεννιάτικα στολισμένα τα σπίτια, όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, αφού έτσι είμαστε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και θα κλείσω κάπου εδώ για να κλείσω έτσι πάρα πολύ και αυτό το μέρος της εκπομπής, για να υποδεχτώ σε πολύ πολύ λίγο τους Glass Rebel, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στην παρέα μου και θα τα πούμε όλα και θα τα συζητήσουμε όλα με ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, με ένα μοντέλο. Είναι άλλωστε και της... Είναι και της επικαιρότητας, την Ιωάννα, την Παπαγιάννη, η οποία μάλιστα είχε πάει και στον Greece's Next Top Model, στο πρώτο φυσικά, που είχε γίνει πριν από 8 χρόνια, νομίζω, ναι, πριν από 8 χρόνια ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα για εσάς που, στους άντρες, πάμε για εσάς που ευνοεί όλους όσοι τολμούν, παιδιά. Το άρωμα της αυτοπεποίθησης, φυσικά μιλάω για το Straight, το οποίο μοιράζει πλούσια δώρα, όπως PlayStation 4, Apple Watches, Polaroid Cameras, VR Headsets, μπλουζάκια Straight, Γιάννης Αντετοκούμπο και ένα μοναδικό έπαθλο, ένα έπαθλο των 1.000 ευρώ. Πώς? Παίρνετε το set δώρου, παιδιά, από το Straight, παίρνετε τον κωδικό, τον βάζετε στο straightmyway.com και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτά τα υπέροχα δώρα. Και τώρα, μάλιστα, που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι ένα τέτοιο δώρο στον αγαπημένο σας, στον άντρα της ζωής σας, τέλος πάντων, όποιος άντρας κι αν είναι αυτός, μπορείτε να το κάνετε. Οπότε, go for it σε καταστήματα καλλιτικών, αλλά και σε supermarkets. Πάμε να φύγουμε τώρα να δούμε, έτσι να γεμίσουμε λίγο θετική ενέργεια πριν έρθουν και τα παιδιά εδώ στην παρέα μου. Ήρθε 2018, ημέρα θετικής ενέργειας 2018. Πάμε να δούμε το backstage ρεπορτάζ, παιδιά. Πιστέψτε με, θα περάσετε υπέροχα. Επιστρέφω αμέσως μετά. Προς το παρόν πάμε να γεμίσουμε και να φουλάρουμε μπαταρίες με πολύ 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 θετική ενέργεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε γυρίσει, έχουμε επιστρέψει, φυσικά και δεν είμαι μόνη μου όπως καταλαβαίνετε, γιατί σας το έχω πει και από πριν και έχω μια υπέροχη παρέα και θέλω να γνωριστούμε έτσι λίγο καλύτερα, να τους γνωρίσετε και εσείς ακόμα καλύτερα, αλλά να τους γνωρίσω και εγώ. Έχουμε τους Glass Rebel, βέβαια είναι ο Αντώνης, η Ιωάννα και ο Στέφανος. Να σας πω κάτι, τα λέω με τη σειρά που κάθονται, κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσω μάλλον από τη γυναίκα. Η Ιωάννα, ο Αντώνης και ο Στέφανος, η Ιωάννα, ο Στέφανος και ο Αντώνης, τέλος πάντων, καταλαβαίνω.
καταλαβαίνετε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς βρήκαμε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Να, μια χαρά. Είστε καλά, αισθάνεστε άνετα? Σούπερ. Τα δικά σου. Για θέματα τώρα που ερχόσουν στην Αττική, Είχα κάποια θέματα και ναι, στην Αττική έτσι το πρωί που ερχόμουν. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ένα φλεγόμενο βαν. Πάρα πολλή κίνηση, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Γενικά η εβδομάδα έχει ξεκινήσει κάπως περίεργα. Για εμένα, φωτιά, για εσάς. Φουντωμένη εβδομάδα. Φουντωμένη εβδομάδα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πούμε έτσι μερικά πράγματα. Γιατί σαν Glass Rebel με την Ιωάννα έχετε ένα χρόνο μαζί. Ναι. Πάνω κάτω. Ένα χρόνο τα παιδιά. Και δύο χρόνια. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή? Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν από την Ιωάννα ήταν ένα άλλο αγόρι στην παρέα σας, το οποίο έφυγε. Ναι, ήταν ο Νίκολας Σμυρλάκης, ένας πολύ καλός φίλος που έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Mm-hmm. Απλά επειδή αναπτύσσει τις επιχειρηματικές του, ας πούμε, δραστηριότητες στην Αμερική αυτή τη στιγμή, δεν είχε το χρόνο να συνεργήσει μαζί μας. Και ο Στεφ μας έφερε... Μας έφερε. Ο Στεφ, από εκεί ήρθε. Έτσι δεν είναι. Εσύ πώς... Εντάξει, ήσασταν ουσιαστικά μια μπάντα που αποτελούνταν μόνο από άντρες, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ήσασταν ένα boy band. Ένα boy band. Ένα new wave boy band. Όταν... επειδή ο Στέφανος είχατε συνεργαστεί ξανά. Είχαμε συνεργαστεί παλιά, ναι. Και αυτό είναι η αιτία που είμαι με τα παιδιά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήταν η αιτία που είμαι με τα παιδιά αυτά. Γιατί το είδος μουσικής είναι αρκετά ιδιαίτερο για την Ελλάδα. New wave, electro, pop. Glam, όπως βλέπεις στα ρούχα μας. Rock, κάνουν στοιχεία. Ένα σύμπλεγμα πραγμάτων και είμαι πολύ χαρούμενη. Εσύ είσαι πολύ χαρούμενη. Εσύ όταν σου είπαν ότι θα έχω σκεφτεί ότι... Αντώνη μου, θέλω να έρθει η Ιωάννα στην παρέα μας. Αχ, μου το θυμίζεις. Έπρεπε να αποχωριστώ τον Νικόλα αρχικά, που είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι ούτως ή άλλως. Αλλά όχι, πιστεύω ότι ήταν τέλεια επιλογή. Έτσι, δηλαδή, μερικές φορές είναι too good to be true που πιστεύεις ότι δεν θα ανταπεξέλθει στα... πίσω από αυτό το αγγελικό πρόσωπο και σώμα, αν θα τα καταφέρει και πίσω από τα τύμπανα, αλλά νομίζω ότι ανταπεξέλθεται πάρα πολύ καλά, γενικότερα. Ευχαριστώ, ρε Αντώνη. Παρακαλώ. Μάλιστα. Και έχουμε τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία, έχει βγει και το καινούριο σας βίντεο κλιπ στο κομμάτι Cancer και είναι ένα βίντεο κλιπ έτσι λίγο πιο dark θα το έλεγα, cartoonized έτσι, ακούμε κιόλας το κομμάτι παίζει από πάνω, μα θέλει να δυναμώσετε κιόλας. Ωραίο κομμάτι, παιδιά, δικό σας, ποιος θα έχει γράψει? Το έγραψα εγώ με τον Βελισάρη, είναι βασισμένο πάνω σε μια προσωπική. Για το τέταρτο μέλος της μπάντας, να πούμε. Ναι, ήταν. Ναι, δεν κατάφερε να έρθει γιατί. Δεν χωρούσε. Ναι, δεν χωρούσε σε αυτόν τον κανάλι. Εντάξει, ισχύει ότι είναι λίγο πιο μικρό το πλήθος, αλλά... δεν χρειάζεται να μας το χτυπάτε. Αλλά ναι, γι' αυτό και έχει και πιο. Και μερικά φάνηκε στοιχεία ειδικά στις μπασογράμμες. Και αυτά. Και κυκλοφόρησε μαζί με το Flow in Love, που είναι μια συνεργασία με την Eten σε ένα 7-inch βινίλιο. Α, έχει μπει και το βινίλ. Μπράβο. Όχι, τυχαίο. Όλο τυχαίο, φαντάζομαι ότι το είχε. Σατανά πάνω στο κουβαλά. Μισό λεπτό να προσέξω λίγο, γιατί μου βάζουν χέρια τις δαχτυλιές, όπως θέλω να σας ενημερώσω. Εντάξει, όχι, τουλάχιστον εδώ μπορώ να το πιάσω κανονικά. Το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σε κόκκινο χρώμα, θα έλεγα. Και είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το υπέροχο βινίλιο. Πώς μπήκατε στη διαδικασία να εκδώσετε βινίλια? Γενικότερα πλέον. Εντάξει, πέρα το ότι είναι το υπέρτατο, ας πούμε, μέσο αναπαραγωγής. Ο αναλογικός ήχος. Ναι, το οποίο ποιοτικά δεν πρόκειται να εκπληραστεί. Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι της μόδας, γιατί νομίζω ότι θα ήρθε για να μείνει. Γενικότερα και... Ότι έχει επιστρέψει και ακόμα πάρα πολλούς που ασχολούνται πολύ και παίζουν και μουσική με βινήλιο. Και τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις των βινήλιων έχουν ξεπεράσει και του CD πλέον. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς βγάζουμε κυρίως βινήλια προσπαθώντας να κάνουμε καλή παραγωγή σε αρκετά συλλεκτικά, ας πούμε, collector's items, ας πούμε, κυκλοφορίες, σαν γι' αυτή. Εντάξει, βγαίνει λίγο ακριβά η φάση, αλλά εντάξει, βγάζουμε 500 στο καθένα και κυρίως πάνε έξω. Τα πουλάμε δηλαδή έξω, δηλαδή έξω μας ζητάνε κι άλλα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, άμα πας έτσι μια γύρα, θα δεις κάτι ακόμα και εκεί θα τα βρεις. Εντάξει, και βγάλαμε 500. Εντάξει, αυτό βέβαια πέρασε αρκετό βινήλιο. Μας πήραμε το εργοστάσιο και λέει, άμα θέλετε να σας βγάλουμε άλλα 100,
δωρεάν μπορούμε να σας τυπώσουμε και λέμε όχι, καλύτερα δώστε μας το βινίλιο να βγάλουμε ένα ωραίο παντελονάκι εδώ. Φανταστικό, είναι το γκλαμ που λέγαμε που βγαίνει και στα ρούχα. Για την Τζοάν να την ντύσουμε κιόλας και έγινε κάπως έτσι. Άρα δουλεύετε και πολύ με εξωτερικό, παίζετε μπάλα και έξω δηλαδή. Το θέλαμε, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι... Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούμε με την Amour Records, η οποία έχει διανομή κυρίως έχει μια συνεργασία με την Ιταλική Audio Club, η οποία διανέμει σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και τα περισσότερα, δηλαδή εμείς κρατάμε λίγα τύπα για τις συναυλίες κυρίως και για πολύ συγκεκριμένα δισκάδικα στην Ελλάδα. Αλλά τα περισσότερα πάνε έξω δηλαδή. Αυτό. Μάλιστα. Επειδή θα φύγουμε να ακούσουμε και το βίντεο κλιπ, γιατί με ενημερώνουν τώρα, σε λιγάκι. Απλά θέλω να πούμε λίγο και τους συντελεστές. Επίσης, να πούμε πώς προέκυψε αυτό το βίντεο κλιπ. Ήταν ποιανού ιδέα? Ο Κωνσταντίνος Οδέμης ήταν αυτός που έφτιαξε αυτό το υπερτέλειο βίντεο κλιπ και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί έκανε πάρα πολύ δουλειά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε και φωτογραφία που θα παίξει σε λίγο, παρόλα αυτά. Σε ποια ομάδα είναι? Εδώ είμαστε. Α, ωραία. Ναι, ωραία. Είστε λίγο πιο μεγάλοι εσείς. Σε ηλικία εννοείς? Ναι. Ναι. Γυρίστηκε του χρόνου από το βίντεο κλιπ. Είναι ένα φοβερό make-up. Δεν έχει γίνει τίποτα στο κομπιούτερ. Είναι όλα πάνω μας. Μάλιστα. Τα βλέπεις. Mm-hmm. Έτσι, και κάναμε και αρκετό καιρό για να τα βγάλουμε και από πάνω μας. Mm-hmm. Τα φοβερά εφέ. Ο Δέμης ανήκει. Ανήκει στην ομάδα μας, είστε. Πολύ προηγουμένη. Ναι, είναι μια ομάδα animators και γενικότερα κάνουν 3D και clips. Μπορείτε να τους βρείτε δηλαδή στα social ως μασίστα, όπως και τον Δέμι επίσης. Δεν ξέρω αν έχει ακριβές concept αυτό το story, αλλά υπάρχει, κυριαρχεί σίγουρα το σουρεαλιστικό στοιχείο και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο τέλος με νόημα, στο οποίο εμφανίζεται ο παλιός μας drummer, ο Νικόλος Σμυρλάκης, και κάνει αυτό που κάνει τέλος πάντων. Γιατί θα έπρεπε να ήταν και αυτός κάπου εκεί μέσα σίγουρα. Ας το δούνε δηλαδή, για να δούνε, γιατί έχει πολύ happy ending. Θα το δούμε, θα έρθει σε πολύ πολύ λίγο στις οθόνες σας. Υπάρχει κάτι άλλο που είστε δηλαδή στη διαδικασία που είστε στο στούντιο και ετοιμάζετε και άλλα πράγματα συνέχεια, δεν σταματάει ποτέ αυτό? Τώρα θα περιμένω να βγει το επόμενο 7 ίντσο, το Albenga. Και είμαστε στο στούντιο, κάνουμε πρόβες, έχουμε ένα live στις 18 Δεκεμβρίου στη Death Disco. Θα γίνει πάρτι μάλλον. Στο οποίο θα συμμετέχει, θα παίξουμε μαζί με τον Οδυσσέα, τον Τζιρίτα, που εμφανίζεται ως Οδυσσέας Τζιρίτας. Και παίζει ένα πολύ όμορφο είδος, πιο πολύ experimental ambient. Είναι one man show και είναι μόλις 17 χρονών. Ελπίζουμε νομικά να καταφέρουμε να τον βγάλουμε πάνω στη σκηνή, γιατί έχει προσπαθήσει άλλη μια φορά να ανέβει πάνω σε μια άλλη σκηνή Αθηναϊκή και δεν τα κατάφερε λόγω αφημί. Ναι, είχε κάποια θέματα. Ελπίζω μέχρι τις 18 να το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Χαρούμε πολύ, σας δούμε όλους. Ορίστε. Πώς θα θέλει μέχρι να πάει 18? Έλα, δεν ξέρω. Δεν θα τα έχει κλείσει σίγουρα μέχρι τότε. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ, το Cancer. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε και για τα νέα της Ιωάννας. Πώς είναι τα νέα της? Έχουμε να πούμε και τα νέα της Ιωάννας και τα νέα σχέδιά της, για την ακρίβεια. Και θέλω πάρα πολύ, παιδιά, τη γνώμη σας, γιατί η Ιωάννα ετοιμάζει και κάτι άλλο. Πάμε. Εντάξει, πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Stay tuned. Θέλω να δώσετε και βάση στο τέλος και γυρίζουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με τα παιδιά, με τους Glass Rebel, με την Ιωάννα, τον Αντώνη και τον Στέφανο, τον Στέφανο, τον Αντώνη και την Ιωάννα, και είναι και ο Βαλισάρης, που ο οποίος δεν είναι εδώ, παρόλο που θα τους στέλνουμε τα χαιρετισματά μας. Παρακολουθήσαμε και το βίντεο κλιπ, μόλις είδαμε το βίντεο κλιπ. Έχουμε γυρίσει λοιπόν από το Cancer. Να ρωτήσω κάτι, το Cancer από πού προέκυψε? Είναι λίγο δυσάρεστο, ε. Ναι, σαν τίτλος. Εκτός είναι το ζώδιο. Όχι, δεν είναι το ζώδιο. Είναι πιο πολύ συγκυριακό, γιατί όταν γραφόταν υπήρξαν κάποια δυσάρεστα, ας πούμε, γεγονότα, τα οποία πέσανε μέσα σε 2-3 μέρες όλα μαζί. Απανωτά. Αυτό, δηλαδή, δεν είναι κάτι, δεν υπήρχε στόχος να γραφτεί. Και η μουσική γι' αυτό απέχει πάρα πολύ. Και από, δηλαδή, η μουσική πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ευχάριστη από τους τοίχους. Και εμείς πάντα γράφουμε τη μουσική πρώτα και μετά τους τοίχους. Άρα απλά έτυχε. Έχει κάποιο μήνυμα μέσα αυτό το κομμάτι που... Εντάξει, τώρα δεν...
μπορείς να δώσεις άπειρα μηνύματα και τα οποία πιστεύω ότι είναι γνωστά. Τον ενοχλείτε, παιδιά, εδώ δεν είναι. Και, όχι, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Στην ουσία υπάρχει μια προσωποποίηση του καρκίνου. Είναι, εντάξει, όποιος ακούσει το κομμάτι, νομίζω η στίχη είναι ανεβασμένη στο YouTube. Άρα μπορεί όσο το βλέπει το βίντεο κλιπ ή ακούει το κομμάτι να διαβάσει και το κάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είστε τέσσερα άτομα λοιπόν σε αυτή την πάντα. Πάμε να περάσουμε και λίγο σε κάτι πιο ευχάριστο. Όπου η Ιωάννη είναι μαζί σας τον τελευταίο χρόνο. Ιωάννη, εσύ ετοιμάζεις κάτι καινούριο τώρα. Είμαι και σε άλλη μια μπάντα παράλληλα που ξεκινήσαμε τώρα. Για πες. Και είμαι πολύ φρέσκια μέσα σε αυτό. Είναι όλο φρέσκο. Mm-hmm. Έχει στηθεί από την αρχή. Και είμαστε girls band. Είμαστε το πρώτο party band που είναι μόνο γυναίκες. Με τι είδος μουσικής? Τα πάντα. Θα έχουμε pop, rock και 80's. Γενικά παίξηματα, διασκευές φυσικά. Εμπορικά πράγματα αρχικά και μετά θα δούμε. Με μουσική που αυτό ας πούμε ενδυνάμει θα γράψετε και εσείς σε κομμάτια? Μπορεί να βγάλουμε και ένα κομμάτι, μπορεί. Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο και μπορεί. Εγώ φαντάζομαι τώρα σε κάποια τεράστια disco Wedding Singers versus... Ποιο είναι το όνομά σας, έχετε όνομα? Τώρα είμαστε σε φάση που το ψάχνουμε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στο όνομα. Είμαστε πολύ νέοι. Ζητάς τη γνώμη των παιδιών? Εννοείται. Τους έχω δίπλα μου και τους ρωτάω ότι... Μας έδειξε και πριν από λίγο ένα ωραίο βίντεο στο στούντιο. Από μια πρόβα να μου πούν τη γνώμη τους, πάντα τους ρωτάω, ναι. Όχι, θα είναι πολύ δυνατό και νομίζω ότι λείπει κιόλας από την... Ισχύει, δεν... Και είναι όλα τα κορίτσια, είναι... Κοπέλες όλες. Είστε όλες κοπέλες. Ναι, είναι η πρώτη μου φορά, η πρώτη μου εμπειρία που θα είμαι μόνο με γυναίκες. Ήταν κάτι που το ονειρευόμουν, που το ήθελα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να γίνει, γιατί οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να γίνουν τραγουδίστριες και οι περισσότερες κοπέλες είναι τραγουδίστριες. Εσύ ή να γράφεις? Όχι. Δεν, γενικά σκαρφίζομαι διάφορα πράγματα με τα παιδιά στο στούντιο. Θα αναπαράγουμε κομμάτια από την αρχή, αλλά μόνη μου, επειδή ίσως δεν έχω ένα πιάνο στο σπίτι, κάποια στιγμή μάλλον θα πάρω ένα πιάνο, δεν έχω μπει σε διαδικασία σύνθεσης ακόμα. Σε εσάς ποιος είναι το μεγάλο κεφάλι? Σε μέγεθος εννοείς. Σε ιδέες που τις κατεβάζει. Ο Αντώνης και ο Στεφ, νομίζω, όλοι μας. Αλλά περισσότερο θα ακούσουμε τη... Η πρώτη γνώμη θα είναι το Αντώνη, γιατί είναι... Ο μεγαλύτερος. Εγώ τους ασφαλίζω, βασικά. Τι είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία? Ο μεγαλύτερος, όχι στο ύψος, παιδί. Α, έτσι. Αυτό δεν είναι σε ηλικία, εντάξει τώρα. Τους ασφαλίζω και τους... Θέλουμε να είναι καλά ο Αντώνης πρώτα. Α, αλλά να πούμε ότι ειλικρινά, ο πυλώνας της μπάντας είναι το programming, γιατί έχει αρκετά στοιχεία synth. Σωστά. Τα οποία είναι έργο του Στέφανο. Γιατί ούτε σε όλες και τα κομμάτια ξεκίνησαν μέσα από το στούντιο, δηλαδή δεν ήταν μπάντα προβάδικου που έβγαιναν κομμάτια μέσα από jamming, ας πούμε. Και άρα έπρεπε κάποιος να πάρει αυτή την πολύ βαριά παραγωγή που είναι κυρίως του Αντώνη, του Γιώργου και του Έκελον και να την ανεβάσει πάνω σκηνή. Είναι ένα έργο αρκετά δύσκολο, έτσι. Ναι, ισχύει. Και χρονοβόρο επίσης. Σχεδόν ένα εξάμεινο. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια τώρα? Δηλαδή, έχουμε ένα live από ό,τι ξέρω. Πείτε και έχουμε... Είναι στις 18 Δεκεμβρίου, στην Death Disco. Το περιμένουμε πώς και πώς, το είπαμε. Να δώσουμε και σε... κοινό εδώ, στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Άντε, δώσε τα παιδιά. Να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις, ας πούμε. Ναι, να τις δώσω. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για τους Glass Label, 18 του Δεκέμβρη, 66-65-669, καλείτε. Θα σας τα πω και ραδιοφωνικά, θα με ακούτε και ραδιοφωνικά, θα τα πούμε και μια μέρα πριν και την ίδια μέρα, για να το έχετε στα υπόψη σας. Παρ' όλα αυτά, 66-65-669, δύο διπλές προσκλήσεις, για να μπορέσετε να βρεθείτε και εσείς στο live τους. Να σας κάνω μια ερώτηση. Στην Ελλάδα τώρα, βλέπω ότι... Εσύ, ας πούμε, είσαι τώρα σε δύο μπάντες και γενικότερα το έχεις κάνει αυτό να παίζεις με μπάντες και είστε και μια μπάντα. Είναι εύκολα τα πράγματα για τα πολλά όργανα πάνω στη σκηνή? Και για τα πολλά όργανα δεν είναι πολύ εύκολο στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχουν πολλά μαγαζιά που μπορούν να το στηρίξουν αυτό, αλλά και για μπάντες που επιλέγουν να φτιάχνουν δικιά τους μουσική και όχι να παίζουν εμπορικά κομμάτια.
Είναι δύσκολο, γιατί το ελληνικό κοινό προτιμάει περισσότερο να ακούει πιο εμπορική μουσική. Οπότε σε αυτό υστερούμε λιγάκι. Γιατί νομίζω ότι τα τελευταία. Το λέω για αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει πάρα πολύ, ας πούμε, ότι επικρατεί ένα synthesizer, για παράδειγμα, ένας μαέστρος με τα πάντα όλα μέσα από ένα πιάνο, ένα synthesizer και μια φωνή. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, πάει πάρα πολύ και λειτουργεί. Αυτό και λειτουργεί πάρα πολύ. Και το κομμάτι της μπάντας, ξέρω ότι καμιά φορά μπορεί να τσιμίσει πολύ πιο εύκολα κάποιος και να σου πει ότι είστε πολύ. Κόψε κάτι, κατάλαβες. Είναι θέμα. Εντάξει, βλέπεις αρκετές μπάντες οι οποίες είναι ντουέτα κυρίως, mm-hmm. ή μέχρι και μονοπρόσωπες, ας πούμε, μπάντες. Εντάξει, δείχνει πολλά, γιατί πρέπει να μοιραστείς και τα πολύ λιγοστά έσοδα. Προφανώς η τεχνολογία και το όλο programming και τα synths σε βοηθούν να κάνεις πραγματικά ένα live πολύ εύκολα και φθηνά. Εμάς μας έχουν έρθει και μας έχουν πει πάρα πολλές φορές ποιος την έχετε, την Τζοάννα ή την έχετε το Βρυσάρι, γιατί δεν κάνατε ένα ντουετάκι. Ναι. Αυτό να κάνετε και πιο εύκολα περιοδίες κτλ. Αλλά εγώ προσωπικά δεν τρελαίνομαι για αυτά τα live. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θα πάω σε ένα live των Chemical Brothers και θα λάθω όταν βλέπω δύο άτομα πίσω από δύο τεράστια decks τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζουν ακριβώς. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, μου αρέσει πιο πολύ να τα ακούω από ένα σκηνή, να ακούω και τα λάθη και ό,τι προσφέρει το live rock and roll τα τελευταία τόσα χρόνια, ας πούμε. Εσείς, εκτός από τα δικά σας κομμάτια, με τι μουσική πιάνεστε, ρε παιδί μου? Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να ακούσει κάποιος εσάς? Διασκευάζουμε κάποια πράγματα, δηλαδή κάνουμε κάποιες επιλεγμένες διασκευές. Π.χ. παίζουμε Ευαγγέλιο Παπαθανασίου. Ναι, ήταν μακριά. Παίζουμε Ευαγγέλιο Παπαθανασίου, το Blade Runner, μία διασκευή. Η υπόλοιπη είναι έκπληξη για το live. Την αγαπάει πολύ και ο κόσμος. Μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν ποιο είναι αυτό το instrumental που παίζουμε και έχουμε διασκευάσει. Και μας ρωτάνε, είναι δικό σας, και λέμε, προφανώς, δικό μας είναι. Φυσικά είναι δικό μας. Το ξέρεις, sorry κιόλας. Αυτό. Οπότε έχετε πάρα πολλά πράγματα να δείτε, πάρα πολλά πράγματα να ακούσετε πάνω στο stage από τα παιδιά. 18 του μηνός, 18 Δεκέμβρη. Πείτε μου λίγο που μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται φυσικά μέσα από τα social media σας για τα live σας. Στο Instagram, Glass Rebel, και στο Facebook. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας κάνουν like μέσα σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ιωάννα, κατά τα λοιπά, πώς πάει το modeling? Καλά πάει, μια χαρά. Κλείνω 10 χρόνια νομίζω φέτος. Κλείνεις 10 χρόνια φέτος. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι όταν είχες πάει στο παιχνίδι? 18 και ξεκίνησα modeling στα 16. Ωραίο. Ναι, και εγώ. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι συμβουλεύετε για τις δουλειές της? Βλέπετε όλοι μαζί Greece Next Top Model ή Project Runway? Βλέπουμε, η αλήθεια είναι όλοι βλέπουμε. Αλλά δεν είναι σωστά. Λίγο ψέματα. Εντάξει. Εμείς παίρνουμε συμβουλές για πολλά πράγματα από τη Τζοάννα. Για τις δικές μας δραστηριότητες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Μου φωνάζουν από πάνω ότι πρέπει να κλείσω. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να κάτσω πολύ περισσότερο και να συζητάω με τα παιδιά. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που ήρθατε στην παρέα μου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Glass Rebel, εντάξει. Glass Rebel, λοιπόν, ήταν εδώ στην παρέα μας. Μπαίνετε μέσα και τους κάνετε φυσικά και follow στα social media για να παρακολουθείτε ό,τι νέο τρέχει. Είναι όντως ένας ξεχωριστός ήχος, ένας ήχος που αξίζει. Είναι και το βινήλιο. Εγώ το αγαπώ το βινήλιο και τον αναλογικό ήχο. Μπείτε και ψάξτε λίγο τι είναι αναλογικός ήχος και θα καταλάβετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα όπως κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που ήσασταν στην παρέα μου. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.